Ο Δήμος Χίου από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και πάρα πολύ τους υπαλλήλους και των δύο διευθύνσεων, καταφέραμε να εντάξουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Είναι από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020. Το πρόγραμμα αφορά για τις ευπαθείς ομάδες. Είναι η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης για την αύξηση απασχολημένοντας και την βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην αστική ζώνη της πόλης Χίου, του Δήμου Χίου. Με συνολικό προϋπολογισμό είναι στα 400 χιλιάρικα. Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση διερεύνησης επαγγελματικών γνώσεων των ευπαθών ομάδων, δεξιοτήτων, ανέργων και την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Είναι τέσσερα τα θεματικά αντικείμενα της κατάρτισης. Είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση βασικών και προχωρημένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας. Δεύτερον, κατάρτιση και πιστοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων ατόμων που θα εργαστούν στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού. Τρίτον, κατάρτιση αμαία για την απόκτηση δεξιοτήτων και συμβουλευτικής υποστήριξης με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας. Και τέταρτον, κατάρτιση επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας για εξελίκευση και απόκτηση ικανοτήτων με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Ο Δήμος Χίου θα συνεχίσει τις προσπάθειές του πάντα με γνώμη προς το όφελος των υπαλλήλων, των δημοτών μας. Να ξαναπώ πάλι ένα ευχαριστώ, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο τελευταία στιγμή καταφέραμε και το εντάξαμε. Γνωρίζω ότι είναι περίπου στην κάθε θεματική ενότητα είναι 20 ατόμων ωφελούμενων, άρα μιλάμε για 80 άτομα. Και ευελπιστώ να ανταποκριθούν και οι πολίτες στο κάλεσμά μας. Πού μπορούν να απευθυνθούν τόσο ενδιαφέροντα να πάρουν? Αυτό θα γίνει μία. Θα το βγάλουμε σε τέτοιο στο. Δεν θα το κάνει ο Δήμος. Αυτό το πρόγραμμα θα το δώσουμε σε ένα ΣΚΕΚ, λογικά, το οποίο από εκεί θα προχωρήσει, ώστε να προχωρήσει την σχετική προκήρυξη για να πάρουν οι δημότες το πρόγραμμα για να πενταχτούν.